Μετά τον θάνατο του 42χρονου ομογενή πατέρα τεσσάρων παιδιών αναμένεται να αλλάξει το κατηγορητήριο για τον 18χρονο που τον είχε ξυλοκοπήσει έξω από το κέντρο διασκέδασης στις σφαίρες του Εύρου. Ο 18χρονος, για τον οποίο οι συγγενείς του θύματος υποστηρίζουν ότι δεν βρισκόταν τυχαία έξω από το κλαμπ, αλλά εργαζόταν εκεί ως πορτιέρης, φέρεται ότι παρενέβη σε καυγά του 42χρονου με τον άλλο κατηγορούμενο για τον ξυλοδαρμό. Κατά τη διάρκεια του καυγά, ο 18χρονο φέρεται να πέταξε τον 42χρονο στο έδαφο, εφαρμόζοντα μία λαβή πολεμικών τεχνών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πίσω μέρο του κεφαλιού και να υποστεί βαριέ κρανιογκεφαλικέ κακώσει. Πλέον ο νεαρό θα βρεθεί αντιμέτωπο με την κατηγορία τη ανθρωποκτονία και μένει να αποφασίζουν εισαγγελέα και ανακριτή αν θα θεωρήσουν ότι υπήρξε πρόθεση, που σημαίνει ότι πιθανότατα θα προφυλακιστεί. Αρχικά, ο νεαρό κατηγορήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και είχε αφαιθεί ελεύθερο με του περιοριστικού όρου τη εγγύηση χιλίων ευρώ, τη απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και τη παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα Αλεξανδρούπολη λόγω τη μετεφηβική του ηλικία και επειδή δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τι αρχέ. Ο γνωστό ποινικολόγο Αλέξη Κούγια ανέλαβε συνήγορο τη οικογένεια του 42χρονου που έχασε τη ζωή του έπειτα από τον ξελοδαρμό το γραφείο του κυρίου Κούγια εξέδωσε ανακοίνωση η οποία αναφέρει «Η εντολή την οποία έχουμε λάβει είναι, εκτός της υποστηρίξεως της κατηγορίας που υφίστατο μέχρι σήμερα και αναμένεται άμεσα να αναβαθμιστεί, εκτός των δύο φυσικών αυτουργών που ήδη κατηγορούνται και οι οποίοι από κακή επιλογή της αστυνομία εμφανίστηκαν ως θαμόνες του καταστήματος, ενώ είχαν προσληφθεί ως μπράβοι, να μηνύσουμε για το αδίκημα τη ηθική αυτουργίας Ανθρωποκτονία εκ προθέσεω και τον ιδιοκτήτη τη επιχειρήσεω, η οποία είναι Μπαρ, το οποίο αρχίζει τη λειτουργία του στι πρώτε πρωινέ ώρε και ο οποίο είχε προσλάβει του δύο φυσικού αυτούργου, εκ των οποίων ο ένα είναι πρωταθλητή Τζούντο.